Τι κάνεις! Σήμερα είδα στο ρίχνο ότι κάπου πάνω, αλλά δεν θα σου πω. Κυλιά στο βίντεο. Έχουμε κοντά μας τον Θεολόγο Τσιφτσίδη, προσωπικό φίλο του Μπόρις. Είσαι και εσύ ένας από τους ηθήνοντες νους που διοργανώνεται το σημερινό παιχνίδι στη μνήμη αυτού του εξέχαστου παιδιού, που δυστυχώς δεν είναι κοντά μας, όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές δεν είναι απόψη κοντά μας. Πώς αισθάνεσαι που με τις δικές σου ενέργειες και φυσικά και των ανθρώπων του ΠΑΟΚΟ, του Δημήτρη Πικιώνη και των παιδιών που θα τιμήσουν απόψε με την παρουσία του στο παιχνίδι, θα τιμηθεί η μνήμη ενός αξέχαστου παιδιού για όλους μας και φυσικά ενός πολύ καλού φίλου, προσωπικού σου φίλου. Κάνουμε αυτό που αγαπάει ο Μπόρις, αγαπούσε και ακόμα το αγαπάει και δηλαδή μόνο αυτό ξέραμε, ότι ο Μπόρις ήθελε με τα όλα του. Και μαζευτήκαμε εδώ όπως και πέρυσι, είχαμε μαζευτεί, παίξαμε φιλικό και κάθε χρόνο θα το κάνουμε εννοείται. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της οικογένειας εδώ απόψε, την προηγούμενη φορά, την πρώτη φορά? Την πρώτη φορά νομίζω ήταν αδερφός του, αλλά όχι, δεν ήταν αδερφός του, όχι, μόνο εμείς οι φίλοι του είμαστε. Αυτό. Θεωρείς ότι η απουσία του έτσι σας έχει τραυματίσει την ψυχή, έχετε πληγωθεί? Είναι λίγο παράξενο, γιατί απουσία του, με το που το θυμόμαστε είναι λες και το ζούμε, είναι δίπλα μας. Αλλά ναι, σίγουρα από τα γήπεδα λείπει πάρα πολύ. Ήταν ένα παιδί με απίστευτο ταλέντο, όλοι λέγαμε αποκλείται να μην παίξει μπάλα αυτό το παιδί και να πώς θα φέρνει η ζωή. Σε ευχαριστώ, Θεολόγια. Έχουμε δύο παιδιά που μεγαλώσατε μαζί, με τον Μπόρις, τον Έλμαρ και τον Λάτσι. Να ξεκινήσω από σένα, Λάτσι. Μεγάλη απώλεια του φίλου σας, έτσι? Μεγάλη απώλεια, δεν υπάρχουν λόγια που μπορούμε να περιγράψουμε αυτό το οποίο ζήσαμε με τον Μπόρις και μεγαλώνοντας και μετέπειτα. Δυστυχώς έγινε ό,τι έγινε, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Όπως και να είναι, εμείς πρέπει να τις δεχτούμε, ειδικά στους ανθρώπους που αγαπάμε. Πρέπει να δεχτούμε το τι απόψεις έχουν στη ζωή τους, πώς εξηγείται τη ζωή τους, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Προφανώς πονάμε πάρα πολύ και θα συνεχίζουμε να πονάμε μια ζωή. Αλλά θα συνεχίζουμε και να τον αγαπάμε και να είναι πάντα εδώ στην καρδιά μας και να τιμούμε όπως μπορούμε. Παιδί, επειδή μεγαλώσατε μαζί με τον Μπόρις, η απώλεια ενός ανθρώπου που είναι κοντά, που είναι ένα μέρος, μεγάλο μέρος της ζωής σας, δεν είναι τραγικό να χάνετε ένας νέος άνθρωπος? Και έτσι είναι τραγικό, είναι τραγικό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι βέβαια αυτό. Τώρα, όπως είπαμε, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Ο Μπόρις είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο αδερφός μας. Δεν ήμασταν δίπλα του τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν ήταν και εκείνος δίπλα μας. Όχι, δεν το λέω με την έννοια ότι το κρίνω ή... Ήταν εκτός σκο. Ήταν εκτός σκο με αυτή την έννοια. Σωστά. Οπότε ήταν δύσκολο, περνούσε και εκείνος δύσκολα, όπως και εμείς. Ήταν πολλές φορές συνελεπτή γραμμή. Δεν ξέρεις. Έλμαρκ, και εσύ σε είδα συγκινημένο. Σε ευχαριστώ που μιλάς και τιμάμαι τη μνήμη ενός παιδιού που δεν είναι ανάμεσά μας και είναι και εγώ σαν πατέρας καταλαβαίνετε ότι είναι ό,τι πιο τραγικό για μια οικογένεια, για έναν πατέρα, για μια μάνα να χάνει το παιδί του και ένα νέο παιδί χωρίς λόγο. Ξέρω ότι τα αισθήματά σας είναι απερίγραπτα, αλλά είστε εδώ για να τιμήσετε τη μνήμη του φίλου σας. Θα κάνω αυτή τη στερεότυπη ερώτηση που θεωρώ ότι δεν χρειάζεται, αλλά ξέρω ότι είσαι λυπημένος και στεναχωρεμένος που έφυγε, έτσι? Ο Μπόρις όταν παίρνει αποφάσεις, το παίρνει, δεν σκέφτεται κανέναν. Ούτε τις συνέπειες, ούτε το αποτέλεσμα. Η παρουσία. Είναι κοντά σας, αισθάνεστε παιδιά ότι είστε, είναι εδώ? Κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή, έτσι. Κάθε στιγμή. Τι θα θέλετε να του πείτε εκεί που ψηλά που βρίσκεται στον παράδεισο? Να μας περιμένει, γιατί θα έρθουμε. Και να μας χαίρεται, γιατί να χαιρόμαστε κι εμείς, όπου κι αν είναι ό,τι και να κάνει. Ευχαριστώ, παιδιά. Καλησπέρα, Δημήτρη Πικιώνη. Σήμερα μια πολύ ωραία πρωτοβουλία του ΠΑΟΚΟ. Ένα παιχνίδι φιλικό αφιερωμένο στη μνήμη ενός δικού μας παιδιού. Θα ήθελα να μας πεις περισσότερα. Ο Μπόρις Σιμεώνοφ πέρασε και από την ομάδα μας και από τον Ανταγόρα και από άλλες ομάδες της ΠΟΑ.
Ένα πολύ καλό παιδί. Καλός φίλος και στη μνήμη του οργανώσαμε μαζί με τον θεολόγο τον Τζιφτσίδη, που είναι καλός του φίλος, αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι. Γιατί ο Μπόρις είναι μαζί μας, δεν το ξεχνάμε. Ταυτόχρονα ξεκινήσαμε τη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας και θα συνεχίσουμε όλη τη βδομάδα να μαζεύουμε και με την Ακαδημία και με τους γονείς της Ακαδημίας μέχρι να μπορέσουμε να τα στείλουμε. Συγχαρητήρια Δημήτρη, και πάντα ο Μπόρις θα μείνει χαραγμένος στη μνήμη μας και αξιόλογης η προσπάθειες που κάνετε ο ΠΑΟΚ και το Διοικητικό Συμβούλιο και τιμάτε όλους τους ποδοσφαιριστές που δυστυχώς για πολλούς λόγους δεν είναι κοντά μας. Να είστε πάντα καλά, Δημήτρη μου. Ευχαριστούμε, Στέλνο.